Τα έργα που εκτελεί ο Σύνδεσμος Σύνδρευσης Καρδίτσας για την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού της ευρύτερης περιοχής επιθεώρησε σήμερα το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φώτης Γκούπας. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν δοθεί πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου 100.000 κάτοικοι των Δήμων που ανήκουν στον Σύνδεσμο να πίνουν και να χρησιμοποιούν καθαρό νερό. Και θα υποβάλουν τώρα στο ΠΕΠ, στο ΕΣΠΑ, προτάσεις που έχουμε συνεννοηθεί να τις χρηματοδοτήσουμε. Και θα ακούσετε μέσα στις ημέρες, ήδη έχει ανακοινωθεί, ότι μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, αρκετά σημαντικά κονδύλια, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, θα δοθούν για την ίδρυυση στην Καρδίτσα, μέσα στα πλαίσια του ΕΑΠΝΑ 2, και είναι μια συζήτηση που κάνουμε τώρα με τον Ομάρχη, προκειμένου να τα εξειδικεύσουμε αυτά τα χρήματα, για να αρχίσουμε να δημοπρατούμε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τώρα φαίνονται πλέον τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΘΥΣΕΑ και πόσο χρήσιμο είναι αυτό το πρόγραμμα, αφού κάθε μέρα παραδίδουμε σημαντικά έργα που είναι τόσο χρήσιμα για τους πολίτες, είτε αυτοί μένουν σε μικρά χωριά είτε μένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής για τη συνεργασία που έχουμε, γιατί αντιμετωπίζαμε για την ποιότητα του νερού της Καρδίτσας πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα.